Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα το οποίο προκάλεσε εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η κατάθεση πρότασης νόμου από την Χρυσή Αυγή για το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που προωθεί η συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων. Να καλησπέρισουμε αμέσως τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής στην Αλεξανδρούπολη, τον κύριο Χρήστο Κιτσόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Κιτσόπουλο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από κάτι το οποίο νομίζω πως ίσως να σας λέει κάτι. Όταν ξεκινήσαμε να συζητούμε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, εγώ, ξέρετε, σκέφτηκα εσάς και θυμήθηκα την φράση «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Λέει κάτι σε εσάς αυτό? Λέει πολλά πράγματα. Εμείς καταρχήν δεν πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι... Πάντως αισθανθήκατε τις καμπάνες να χτυπάνε, έτσι? Ορίστε. Αισθανθήκατε τις καμπάνες να χτυπάνε. Ναι, αλλά από ποια μεριά και πότε? Ναι. Εμείς καταρχήν δεν πιστεύουμε ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές, ούτε ξενοφοβικοί, ούτε τίποτα τέτοιο. Ναι. Αυτό που πιστεύουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει είναι κατά των Ελλήνων. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι, γιατί ακολουθείται μία γραμμή που έρχεται από το εξωτερικό. Ναι. Κάποιος πολιτικός παλιός της Αμερικής είχε αναφερθεί για τον ελληνικό λαό, είχε πει κάποια πράγματα. Αναφέρεσαι στο Κίσιγκερ, αλλά ξέρετε δεν είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί... Το διέψευσε ακόμη. Προσέξτε να δείτε. Το αναφέρεσαι στον Κίσιγκερ. Ναι, το αν διέψευσε ή όχι. Όχι, δεν το διέψευσε ο ίδιος. Το διέψευσαν αυτοί που το είπανε. Ποτέ δεν είπε ο Κίσιγκερ. Ποτέ. Το είχε βγάλει ένα στρατιωτικό. Κοιτάξτε, καπνό χωρί φωτιά δεν υπάρχει. Το θέμα είναι ότι από το συνάφη του, από αυτού του ανθρώπου, έχουν προκύψει πράγματα τα οποία ισχύουν. Ακούστε, με ψέμα δεν μπορεί να οικοδομηθεί επιχείρημα. Ο Γιάννης ο Μαρίνος το είχε γράψει στο οικονομικό ταχυδρόμο. Κύριε Κιτσόπουλε, όταν το διαπίστωσε, είπε «Λα μεα κούλπα δεν υπήρξε ποτέ». Εντάξει, τι είπε ο Κίσιγκερ για την άποψή σας? Το θέμα είναι τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή... Ο Κίσιγκερ τι είπε για την άποψή σας, θα μας πείτε? Ότι άμα θες να χτυπήσεις τους Έλληνες, τι είπα την γλώσσα του και την ιστορία του. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα. Τα βλέπουμε ότι ισχύουν αυτή τη στιγμή. Ισχύουν και μάλιστα κατά γράμμα. Άρα ακολουθείται ένα σχέδιο που έχει μακρά χρονική διάρκεια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ουσία αυτή τη στιγμή δηλαδή οι μόνοι που υφίστανται ρατσισμό είναι οι γηγενείς, είναι οι Έλληνες. Από ποιους? Καταρχήν από τους λαθρομετανάστες. Με ποια άποψη? Δεν μας προστατεύει κανένας νόμος αυτή τη στιγμή από την εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών. Δεν προστατευόμαστε και δεν διαφυλάσσεται η εθνική μνήμη της χώρας μας, γιατί βγαίνει ο κάθε ένας και λέει διάφορα, τα οποία όμως διάφορα τυχαίνει να γράφονται σε σχολικά βιβλία και να παραποιείται η ιστορία. Όσο για το πρώτο θέμα, για το ότι υπάρχει αυξημένη και μεγάλη εγκληματικότητα λόγω λαθρομετανάστευσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα στη χώρα αυτή που να το αμφισβητεί. Κύριε Κιτσόπουλε, δύο λεπτά, παρακαλώ. Εσείς έχετε την άποψη ως κόμμα ότι πρέπει να υπάρξει ειδικός νόμος που να αντιμετωπίζει ειδικά την εγκληματικότητα των λαθρομεταναστών? Δεν αρκεί δηλαδή η νομοθεσία που υπάρχει, που υφίσταται και αφορά την εγκληματικότητα που παράγει κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα? Δεν αρκεί αυτό? Πρέπει ειδικά για τους λαθρομετανάστες να υπάρχει νομοθεσία? Εμείς πιστεύουμε ότι δεν αργεί. Αν θέλετε ένα πρέπει λεπτό να είναι προφανώς πιο αυστηρή. Πώς το βλέπετε? Θα σας διαβάσω τα δύο βασικά άρθρα. Είναι δύο-τρεις γραμμές τον καθένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι το άρθρο πρώτο. Αντιμετώπιση της αυξημένης εγκληματικότητας λόγω λαθρομετανάστευσης. Όποιος ευρισκόμενος παράνομα στο ελληνικό έδαφος ή έχοντας εισέλθει σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, μέσα σε παρένθεση, ασχέτως εάν μεταγενέστερα απέκτησε με οποιοδήποτε τρόπο καθεστώς νόμιμης παραμονής, κλείνει η παρένθεση, τελέσει με δόλο πλημέλημα που τιμωρείται με ποινική φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών, τιμωρείται για μόνη τη συμμετοχή του σε αυτή την πράξη με κάθειρξη. Σε περίπτωση που διαπράξει κακούργημα, τιμωρείται για μόνη τη συμμετοχή του σε αυτή την πράξη με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Και το τρίτο άρθρο που είναι επίμαχο είναι για τη διαφύλαξη της εθνικής μνήμης, το οποίο όποιος με πρόθεση δημόσια, προφορικά ή διατύπου μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο εγκομιάζει, αρνείται κακόβουλα ή εκμηδενίζει τη σημασία των εγκλημάτων γενοκτονίας σε βάρος των Ελλήνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και τη χρηματική ποινή 10 έως 20 χιλιάδων ευρώ. Σας παρακαλώ. Μην μας διαβάζετε όμως άλλο. Αυτό ήταν, δεν είχε άλλο. Η πρόταση του σχεδίου νόμου που υπέβαλε η Χρυσή Αυγή αυτή.
Αυτό λέει. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό μας διάβασε. Ναι. Ναι, αυτό λέω. Είναι η πρόταση ναι. του σχεδίου νόμου που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή. Τη πρόταση νόμου, ναι. Για, σε σχέση με τις αντίθετες απόψεις που κατατέθηκαν για το λεγόμενο αντιρατσιστικό. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αν θέλετε να αναλύσω λίγο γιατί καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Πρώτον, γιατί με το ισχύον νομικό σύστημα βλέπουμε ότι δεν προστατεύονται ούτε οι πολίτες, ούτε οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει το έργο φύλαξης των πολιτών. Γιατί συλλαμβάνουν από τη μία μεριά τους εγκληματίες ναι. και από την άλλη πόρτα βγαίνουν έξω. Έχουμε παραδείγματα και όταν λέω από την άλλη πόρτα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά είδαμε την τελευταία απόδραση από τις φυλακές Τρικάλων που σκοτώθηκε δυστυχώς μία Ελληνίδα πολίτης. Δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε, ναι. Και δολοφονήθηκε. Κυριολεκτικά δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε. Ναι, αλλά θέλω να πω και μεταφορικά ότι συλλαμβάνονται, μπαίνουν στη φυλακή και μετά με κάποιον τρόπο βρίσκονται πάλι ελεύθεροι για να διαπράξουν πάλι εγκλήματα. Είναι, είτε με έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Έχουν βρει και τελευταία το παραμύθι ότι είναι ανήλικοι όλοι για να έχουν ελαφρύτερη μεταχείριση και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν μπορεί κανένας να βγάλει άκρη. Ναι. Εμείς λέμε ότι κάθε έγκλημα που θα τελείται θα πρέπει να είναι ιδιώνυμο. Από εκεί και μετά δεν έχει ρωτηθεί ποτέ ο ελληνικός λαός αν ήθελε ή τέλος πάντων αν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό το βάρος της λαθρομετανάστευσης. Εσείς λέτε πως πρέπει να θεσπιστεί ιδιώνυμο αδίκημα για τα εγκλήματα των λαθρομεταναστών. Έτσι. Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Και πάλι ξαναλέω ότι κανένας μα κανένας πολιτικός δεν κάθισε να πει αναλυτικά στον ελληνικό λαό ποια θα είναι τα επακόλουθα της αθρώας λαθρομετανάστευσης, διότι η χώρα μας, όπως έχουμε πει, δεν είναι καμία χώρα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών, είτε γιατί έχουμε τη βαριά βιομηχανία και δεν έχουμε εργατικά χέρια, είτε για οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δυστυχώς ναι. δεν έχουμε δουλειά ούτε για μας. Και μάλιστα βρέθηκαν προδότες Έλληνες πολιτικοί οι οποίοι πήγανε και υπέγραψαν τις συμφωνίες Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, να τους εγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ, να εγκλωβίσουμε δηλαδή όλη τη δυστυχία από όλα τα υπανάπτυκτα κράτη τα οποία που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση ευθύνεται το διεθνές σύστημα των κογλύφων και μας τους φέρνουν όλους εδώ πέρα με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Έχουν σκοπό να διαλύσουν τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, να διαλύσουν το κοινωνικό μας κράτος, να διαλύσουν τα πάντα. Ναι. Και βλέπουμε τα παραδείγματα. Καλά, πώς... βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ όμως για να πάμε και σε ερωτήσεις του Δημοσταίνου. Ωραία, ναι. γιατί και πρόβλημα, δεν νομίζω Δημοσταίνου. Ότι προλαβαίνουμε, ρε Σταύρο. Εγώ ήθελα να κάνω μια συζήτηση με τον κύριο Κιτσόπουλο και για άλλα θέματα. Έλα, αλλά... να κάνουμε, λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν μας έχετε μην... καλέσει κάποια στιγμή να κάνουμε κάποια ναι, ναι, συζήτηση. Αυτό είπα. Συνήθως όταν μας καλείτε είναι για θέματα που δεν έχουν ουσία. Θα το κάνουμε ευχαρίστως και εγώ το είπα, όπως βλέπετε, τώρα στον αέρα και όλα να συμφωνήσουμε. Να βρεθούμε γιατί έχω θέματα που με ενδιαφέρουν να συζητήσω. Κοιτάξτε, προφανώς στο μικρό χρόνο ενός δελτίου δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα μπορούμε το κάνουμε σε ένα άλλο δελτίο να πούμε και άλλα πράγματα. Εγώ θέλω πάρα πολλά. Όχι, το προγραμματίζουμε αναγκαστικά. Να κάνουμε μια εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ ευχαρίστως να το προγραμματίσουμε. Αυτό λέω. Αλλά εγώ θα ήθελα να έρθει και την άλλη εβδομάδα και να πούμε και άλλα θέματα. Δεν είμαι, ναι. Γιατί τώρα αναγκαστικά... πολύ ευχαρίστως. Θέλουμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ερώτηση Ωραία. Για να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ποιες είναι οι θέσεις μας. Δυστυχώς δεν μας κάνετε καμία ερώτηση πάνω στην ιδεολογία γιατί συνεχώς ακούμε ύβρις από όλους. Εγώ έχω ερωτήματα και από τον πολλά. Κύριο Δούκα έχουμε ακούσει την προηγούμενη Τρίτη που μας είπε κουμπουροφόρους, μας είπε τραμπούκους, μας είπε διάφορα. Δεν μας αφήνετε να απαντήσουμε. Δεν μας δίνετε ο χρόνος να απαντήσουμε. Ένα λεπτό. Εγώ εδώ είμαι για να συζητήσω και θα σας καλέσω. Εγώ αναφέρομαι σαφέστατα σε ενέργειες της Χρυσής Αυγής που κατά την άποψή μου είναι παραβατικές. Παράνομες και βίες. Δεν υπάρχουν ούτε παραβατικές ούτε παράνομες. Δεν έχει φτάσει τίποτα στο δικαστήριο. Δεν έχουμε καταδικαστεί για τίποτα. Χρόνο. Είμαστε καθαροί. Αν μου πει ο κ. Κωνσταντίνος ότι έχουμε χρόνο, θα σας αναφέρω μία-μία. Δεν μπορεί να εκφράζουμε άποψη να κατηγορείς ένα κίνημα. Χωρίς να υπάρχουν και χωρίς να έχουμε καταδικαστεί. Τι λέτε. Όχι, με συγχωρείτε κύριε Κετσόπουλε. Σας υποσχέθηκα προηγουμένως ότι θα βρούμε μία-μία τις έχω εδώ μπροστά μου. Για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Μία-μία. Πολύ μεγάλη μας χαρά μάλιστα. Και να επιμείνουμε, σας παρακαλώ, επιμένω... Δημοσταίνη, να επιμείνουμε, σας παρακαλώ, στην πρόταση νόμης Χρυσής Αυγής για το αντιρρητικό. Εκεί αναγκαστικά. Ναι. Εγώ έχω εδώ, θα μιλήσω και για την συμπεριφορά ακόμη των αιρετών της Χρυσής Αυγής, η οποία κατά την άποψή μου είναι και αντιαισθητική και αντικοινωνική. Δηλαδή τώρα, και θα γυρίσω το θέμα μας, είναι συμπεριφορά αιρετού βουλευτή του κυρίου Παπά, ο οποίος πήγε και ούρισε στο Μέγκα. Είναι προσβολή και της αισθητικής και της νοημοσύνης μας. Αυτό είναι το πρότυπο που δίνεται στην κοινωνία και στους νέους. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μην το συζητάμε, άλλη φορά. Να μην το ανοίξουμε το θέμα. Μην το ανοίξουμε.
Εκατοντάδες τέτοια θα σας πω. Όχι ότι, δεν μπορούμε, όχι ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, αλλά είπαμε. Όχι, όχι. Μία ερώτηση και από εκεί να κάνουμε την τοποθέτηση. Έχουμε να πούμε πολλά. Εγώ εδώ είμαι, κύριε Χρυσόπουλε. Και εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, εσείς προσωπικά θα μου πείτε και μετά θα το πάμε στο κόμμα σας. Όπως θέλετε. Είστε αρνητής του ολοκαυτώματος των Εβραίων ή όχι? Προσέξτε να δείτε. Την ιστορία είπαμε πάντα τη γράφουν οι νικητές. Ναι. Τα νούμερα. Στο τέλος θα μου πείτε αν είστε αρνητής ή όχι. Εγώ δεν αρνούμαι ότι δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς. Στη Γερμανία, Εβραίοι. Γερμανούς, από τους Ναζί της Γερμανίας. Δεν είναι η Γερμανία οποιαδήποτε τη κοινωνία. Ναζί ξεναζί ήταν Γερμανοί, έτσι. Ναι, η Ναζί Γερμανία. Είναι η ιστορία των Γερμανών. Okay. Είναι η Ναζί Γερμανία. Εμείς δεν έχουμε ουδέμια σχέση με αυτούς. Και κακώς, πολύ κακώς μας χαρακτηρίζεται. Αν είστε, έτσι. Ο κύριος Κασιδιάρης ομολόγησε ότι είμαι αρνητής του ολοκαυτώματος. Εσείς είστε. Δεν είπε ο κύριος Κασιδιάρης ότι είναι αρνητής του ολοκαυτώματος. Αμφισβητεί τα νούμερα και είπε ότι η ιστορία θα κρίνει, γιατί είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε καταστάσεις. Ποιο είναι πολύ νωρίς? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε. Από 45 μέχρι τώρα είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Κύριε Δούκα, ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Αν συζητήσουμε, για τη Γερμανία, για αυτό μου φέρατε, είπαμε να συζητήσουμε για το αντιρατσισμό. Είναι τον κύριο Κιτσόπουλο, ακούμε, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Κιτσόπουλο. Θέλετε να κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα ή για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο? Μα αυτό έχει σχέση με το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Σας έκανε μία ερώτηση ο Δημοσδένης. Το αρνητήσω. Εδώ προσπαθούν να περάσουν μέσα στο αντιρατσιστικό ότι δικαιούται οποιαδήποτε τουρκική ένωση ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε Τούρκος να αρνείται το. Την γενοκτονία των Ποντίων, ναι. Των Αρμενίων, μέσα εδώ στη χώρα μας, στην πατρίδα μας. Και εμείς, αν θα διαμαρτυρηθούμε ή αν θα πούμε κάτι, θα καταδικαζόμαστε και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Είναι δυνατόν? Ναι, τώρα συγχαίεται. Δεν συγχαίω. Εγώ κοιτάω την Ελλάδα. Εσείς θέλετε να μας μπλέξετε με τη Γερμανία? Εγώ καθόλου δεν θέλω να μπλέξω. Έχει αναγνωριστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η γενοκτονία των Ελλήνων και Ασσυρίων και Θρακών. Πότε? Δεν το ξέρετε ότι έχει αναγνωριστεί? Αναγνωρίστηκε τώρα τελευταία. Ναι. Από τότε που έγινε μέχρι σήμερα έπρεπε να περάσουν ότι... τόσες δεκάδες χρόνια τελευταία, για να. Τελευταία τι να κάνουμε, έχει 10 χρόνια που αναγνωρίστηκε. Μα δεν κοιτάξτε είναι... κύριε Δούκα. Είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η από γενοκτονία. Την πίεση, λεπτό, από την πίεση των ποντίων αναγνωρίστηκε. Δεν θα λέτε ότι θέλετε. Οι κυβερνήσεις αυτές έπρεπε να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τον Κεμάλ Ατατούρκ και των Ασσυρίων και των Μικρασιατών έχει αναγνωριστεί. Δεν αφισβητείται από τους Έλληνες. Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια και ύστερα από πιέσεις. Και είδατε τι. Άρα έχει αναγνωριστεί. Πάμε παρακάτω. Μα αναγνωρίστηκε, αλλά θα περιμένουμε εμείς πότε θα μας επιτρέψουν οι ξένοι να αναγνωρίσουμε ότι έγινε γενοκτονία των Ελλήνων. Ποιος σας είπε ότι οι ξένοι. Ήταν θέμα ελληνικού κοινοβουλίου. Ποιος είπε οι ξένοι, δεν είδατε τις αντιδράσεις των Τούρκων και της Αμερικής, τι ακριβώς έγινε? Και απαγόρευαν στους Έλληνες να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Τι λέτε τώρα? Άμα οι Έλληνες ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και των περιστάσεων, κύριε Δούκα, εμείς πιστεύουμε συγκεκριμένα πράγματα. Λέτε... Και έχει αποδειχθεί ότι οι εντολές έρχονται έξωθεν. Ωραία. Θα και μου απαντήσετε, προσέξτε λίγο. Θα δεν μου απαντήσετε τώρα, αν είστε αρνητής του ολοκαυτώματος. Δεν έρχονται έξωθεν τώρα, έρχονται εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είμαστε ελεύθερο κράτος. Δεν πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Κασιδιάρη. Από τον κύριο Κασιδιάρη εμέσως πήραμε μια απάντηση, λέω. Όχι, δεν πήραμε. Ναι, εδώ λέει, είπε ότι ακόμη είναι νωρίς να αναγνωρίσει. Πήρατε απάντηση. Την επόμενη φορά που θα έρθει να σας βγάλω να τα δείτε τα ντοκιμαντέρ της γενοκτονίας που έκαναν οι Ναζί. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν έχουν γίνει. Εμείς αμφισβητούμε την αλήθεια των αριθμών. Για πες τους αριθμούς να δούμε. 6 εκατομμύρια ήταν. Εμείς λέμε ότι ήταν πολύ λιγότερα. Πόσοι δηλαδή? Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λέω ένας ήταν. Εγώ δεν θα καθίσω εδώ πέρα να υπερασπιστώ αν έγινε ή δεν έγινε. Εγώ ενδιαφέρομαι και με νοιάζει η πατρίδα μου, με νοιάζουν οι Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε οι Γερμανοί ούτε κανένας άλλος. Μα... Δεν θα απολογηθώ εγώ ούτε για τους Γερμανούς ούτε για οποιονδήποτε. Κακώς μας συγχαίρετε με αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουμε ουδεμία σχέση. Εγώ σας έκανα ερώτηση όχι για τους Γερμανούς. Διστάσει τη δική σας απέναντι σε ένα. Φρικτό γεγονός. Μα εδώ το φρικτό γεγονός της γενοκτονίας των Ποντίων πάνε τώρα να μας φημώσουν και να μην μπορούμε να μιλήσουμε με τον αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Όχι δα. Όχι δα. Αρνείται ότι μπορούμε να πούμε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ένας βάρβαρος. Βεβαίως. Αναμοχλεύουμε μίση και πάθη. Όχι δα. Όχι δα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν το έχετε διαβάσει κάποιος. Εγώ δεν το διάβασα. Θα το συζητήσουμε, αν θέλετε, διεξοδικά. Να το συζητήσουμε, ναι. Άρθρο, άρθρο. Μα έχει εδώ παράδειγμα και σου λέει ειδικά για τις τουρκικές ενώσεις ότι μπορούν να αμφισβητούν τα πάντα. Όχι, όχι. Πώς όχι. Όχι. Ακούστε. Το νομοσχέδιο θέλει να τιμωρήσει
τις προτροπές προς ρατσιστική βία και συμπεριφορά, όχι τις απόψεις. Λοιπόν, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κάποια στιγμή. Το νομοσχέδιο αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Και γι' αυτό ίσως και σωστά η κυβέρνηση λέει: μα δεν έχουμε ανάγκη νέων νόμων. Νόμοι υπάρχουν. Νόμοι υπάρχουν. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυβέρνηση. Να εφαρμοστούν. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Μα πρέπει αυτό, να κάνουμε κι άλλο νόμο. Αυτό λέμε τόσα χρόνια εμείς. Υπάρχουν νόμοι. Και μάλιστα πάρα πολλοί νόμοι, και ο ένας επικαλύπτει τον άλλον και αφήνουν πολλά παράθυρα. Ακριβώς. Εμείς ζητάμε να εφαρμοστούν οι νόμοι. Το ήδη υπάρχουν νομικό πλαίσιο χρειάζεται. Όχι δεν να... χρειάζεται λοιπόν. Κανένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Όπως χρειάζεται μόνο παράθυρα στο προστασία των Ελλήνων. Χρόνο για τα δικά μας παράθυρα. Λοιπόν, χρειάζεται προστασία των Ελλήνων. Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους δύο σας. Θα τα πούμε βεβαίως, Δημοσθένη, και πρέπει να το κάνουμε. Θα με μεγάλη χαρά να ξαναμιλήσουμε. Κοιτάξτε, αν μας δώσετε χρόνο και μπορέσουμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε. Την άλλη φορά άλλο θέμα. Μην ανησυχείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κετσόπουλε.